αιτίας που συνήρθεψε σε συντακτική συνεδρία, ότι θα πρέπει για να πάρει σάρκα και ωστά αυτή η συνεργασία να υπάρξει ένα συντονιστικό σώμα το οποίο θα συντονίζει τις ενέργειες των τεσσάρων πολιτικών δυνάμεων, διότι δεν μπορεί να αναπτυχθεί συνεργασία μόνο με ανταλλαγή πληροφοριών ή επιστολών ή με την ανάληψη πρωτοβουλειών από το κάθε κόμμα ξεχωριστά. Αυτό δεν θα αποδώσει καρπούς κάτι την άποψή μας. Οπότε η απάντηση μας είναι θετική, με μια ανησυχία για τη δημιουργία ενός συντονιστικού σώματος. Πιστεύετε ότι θα μπορέσετε να υπάρξει συνένεση με το δεδομένο ότι ενδεχομένως να υπάρξουν και προσωπικές ατζέντες? Γι' αυτό το ρωτώ. Καταρχήν, νομίζω ότι μια συνεργασία ή οποιαδήποτε συνεργασία μπορεί να, για να πετύχει, πρέπει να εδράζεται πάνω στην εμπιστοσύνη. Για να υπάρξει εμπιστοσύνη, πρέπει να υπάρχει αλληλοσεβασμός, αλληλοεκτίμηση και ειλικρίνεια. Αν υπάρχουν κρυφές ατζέντες ή αν υπάρχουν σκοπιμότητες από οποιοδήποτε που συμμετέχει σε μια συνεργασία, τότε αυτή η συνεργασία αργά ή γρήγορα θα καταρρεύσει. Κατά συνέπεια, γι' αυτό πιστεύω ότι αν συσταθεί όντως ένα συντονιστικό σώμα, δεδομένου ότι έχουμε 19 προτάσεις που τις έχουμε συμφωνήσει ότι από κοινού θα τις προωθήσουμε. Με τον ίδιο τρόπο που βρήκαμε 19 προτάσεις, είμαι σίγουρος ότι αν καθίσουμε στο τραπέζι και κάνουμε ειλικρινή διαβούλευση, ανοιχτή διαβούλευση, μπορούμε να βρούμε και αρκετές άλλες συγκλίσεις, θα έλεγα, σε άλλα ζητήματα. Δεν μπορεί κανένα να αποκρύψει ότι υπάρχουν και διαφορές. Δεν ξεκινάτε από διαφορετικές αφετηρίες τα κόμματα αυτά, κύριε Λιλίκα? Παραδείγματος χάρη, ρωτούσα χθες εγώ τον κύριο Σιζόπουλο, η ΕΔΕΚ δεν στηρίζεται τη Ζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία. Εσείς τη στηρίζετε με προϋποθέσεις περιεχομένου. Παρομοίως νομίζω και το ΔΙΚΟ. Εμείς δεν στηρίζουμε τη Ζωνική, είναι από την ιδρυτική μας διακήρυξη ότι θεωρούμε ότι η Ζωνική είτε θα οδηγήσει σε διχοτόμηση στο να ζούμε χωριστά, είτε θα οδηγήσει σε αφαίρεση δημοκρατικών ελευθεριών. Όμως, το ΔΙΚΟ, ναι, έχετε δίκιο ότι τη στηρίζει, αλλά με το σωστό περιεχόμενο. Όμως πιστεύω ότι εάν υπάρχει καλή θέληση, υπάρχει ο τρόπος να υπάρξουν συγκλήσεις και στο Κυπριακό και σε άλλα ζητήματα. Ένα λεπτό, επειδή το συζητούσαμε και χτες. Πώς μπορεί να υπάρξει σύγκληση σε ένα τέτοιο ζήτημα κεφαλαιόδου σημασίας που είναι παντελώς διαφορετική, δηλαδή η αφετηρία, εκτός και αν ξέρετε κάτι για το ΔΙΚΟ που δεν το ξέρουμε εμείς? Όχι. Θα σας πω τι είναι η δική μας προσέγγιση, να, την οποία καταθέσαμε και πέρσι το Φεβρουάριο στο Εθνικό Συμβούλιο και προς στιγμής διαφάνηκε ότι θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης και μάλιστα για επίτευξη συγκλήσεων ευρύτερα, όχι μόνο από τα κόμματα των διαμέσου χώρου. Ναι. Τι στη στρατηγική που είχαμε καταθέσει στο Εθνικό Συμβούλιο, ξεφύγαμε από τη συζήτηση του μοντέλου λύσης του Κυπριακού, το οποίο είναι εκείνο που διχάζει τις πολιτικές δυνάμεις, και κάναμε μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση. Εισηγηθήκαμε να καθορίσουμε ως Ελληνοκύπροι τους στόχους που θέλουμε να πετύχουμε μέσα από τη λύση του Κυπριακού, όποιο μοντέλο και αν είναι αυτών της λύσης. Ναι. Και ενδεικτικά καταθέσαμε τρεις προτάσεις εμείς, τρεις στόχους. Και είπαμε ότι ενδεικτικά θα μπορούσαν να εμπλουτιστούν οι στόχοι, να διαφοροποιηθούν. Είπαμε ότι ο πρώτος στόχος που πρέπει να διασφαλίσουμε εμείς μέσα από την όποια λύση του Κυπριακού θα πρέπει να είναι η επιβίωση του Κυπριακού Ελληνισμού. Αμέσως τίθεται το ερώτημα, με ποιες προνοίες, με ποιες προϋποθέσεις διασφαλίζεται μέσα από τη λύση του Κυπριακού η επιβίωση του Κυπριακού Ελληνισμού? Να τις καθορίσουμε. Ένας δεύτερος στόχος που εμείς θεωρούμε ως σημαντικό είναι ότι η λύση του Κυπριακού θα πρέπει να διασφαλίζει και να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των νομίμων πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας, Ελληνοκυπρίου και Τουρκοκυπρίου, και όχι των ξένων. Πώς αυτό πετυχαίνεται και διασφαλίζεται? Καταθέσαμε και εκεί κάποιες ιδέες. Ένας τρίτος στόχος είναι ότι όποια και να είναι η λύση, το κράτος της Κυπριακής Δημοκρατίας θα πρέπει να συνεχίσει, αλλά θα πρέπει να είναι λειτουργικό για να μπορεί να υπερασπίζεται και τα συμφέροντά μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά είναι πυλώνες. Αυτή είναι στόχη. Δεν είναι πυλώνη. Είναι στόχη. Θα πρέπει να υπάρξουν και τα εργαλεία για να τους πετύχεις. Ασφαλώς. Όμως ξέρετε τι έχουμε κάνει τόσα χρόνια ως Ελληνοκύπροι. Και το λέω γενικά. Δεν ξέρω κανένα για να μην θεωρηθεί ότι απλά το λέω για να ασκήσω κριτική. Δεν έχουμε ποτέ συζητήσει τι θέλουμε να πετύχουμε μέσα από τη λύση του Κυπριακού. Συζητούμε για τα μοντέλα λύσης του Κυπριακού και προσπαθούμε μετά να βάλουμε το περιεχόμενο που θέλουμε μέσα σε ένα μοντέλο λύσης του Κυπριακού, είτε αυτό είναι διζωνική είτε είναι ενίο. Δεν είναι διεκδικήσεις μας αυτά που θέλουμε, κύριε Λιλίκα? Δεν νομίζω να είναι διεκδίκηση κανενός η διζωνική δικοινωτική ομοσπονδία, ούτε καν αυτό που την υπερασπίζονται. Δεν νομίζω ότι είναι η διεκδίκηση. Μα δεν την υπερασπίζονται, κύριε Λιλίκα. Μιλούν για έντιμο συμβιβασμό. Λοιπόν, κάτι που συμβιβαστήκαμε από το 1977. Ναι. Δεν είπαν οι άνθρωποι ότι είναι το ιδανικό, το ιδεατό. Αυτό λέω. Άρα ούτε αυτοί το διεκδικούν ως μοντέλο λύσης του Κυπριακού. Εάν λοιπόν δεν αποφασίσουμε εμείς τι θέλουμε να πετύχουμε,
και αναλώνουμε όλη μας την προσπάθεια. Είδε σε πυροσβεστικές αντιδράσεις στις πρωτοβουλίες που παίρνει η Τουρκία, η οποία παρεμπιπτόντως, και αυτό το αναφέρω σε μια επιστολή που έστειλα πριν από λίγο στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ενώ εμείς συζητούμε μεταξύ μας για το ποιο θα είναι το μοντέλο λύσης του Κυπριακού, το περιεχόμενο του μοντέλου, η Τουρκία προχωρά σημαντικά, σε σημαντικά βήματα που θα καθορίσουν ίσως και τελεσίδικα την πορεία του Κυπριακού. Κατ' εμένα η Τουρκία έχει κάνει τα πλέον σημαντικά βήματα για ολοκληρωμένη και πλήρη προσάρτηση των κατεχομένων. Έφερε νερό με αγωγόν. Εξήγηλε ότι θα φέρει ηλεκτρικό ρεύμα. Και ξεκίνησε ο σχεδιασμός για μεταφορά ηλεκτρικού ρεύματος. Πέρασε στα ψηλά, ίσως λόγω και των βουλευτικών εκλογών, το γεγονός ότι υπογράφηκε ένα πρωτόκολλο με το ψευδοκράτο. Το οικονομικό πρωτόκολλο είναι στα κατεχόμενα σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών της Τουρκίας. Για να αντιληφθώ, κάτι... αυτά τα λέτε για μετά τη λύση, τι θα απογίνουν. Διότι... Όχι. Ενδεχόμενα αυτά να καθορίζουν ότι δεν θα έχει και λύση όπως την εννοούμε εμείς. Η Τουρκία με το πρωτόκολλο υποχρεώνει το ψευδοκράτος να μεταρρυθμίσει τη λεγόμενη δημόσια υπηρεσία του και να εφαρμόσει το μοντέλο και τις δομές της τουρκικής δημόσιας υπηρεσίας. Τους υποχρεώνει ακόμη... Έμεση προσάρτηση θεωρείτε ότι είναι. Αυτό είναι σαφέστατα κίνηση προσάρτηση. Τους υποχρεώνει να προσαρμόσουν και να αναθεωρήσουν ακόμα και το νομικό του σύστημα. Το σύστημα απονομής δικαιοσύνης και το νομικό σύστημα να το προσαρμόσουν στη Τουρκία. Εάν... Ενώ λέτε ότι δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν αυτά, να έχουν παγώσει όλα, γιατί αντιστοίχως θα μπορούσε να πει κάτι και για εμάς το ίδιο, μα κύριε αυτά είναι Λίλικα. Οι κινήσεις προσάρτησης. Πώς μπορούμε να ελπίζουμε ότι πάμε για λύση του Κυπριακού εντός του 2016 ή του 2017, όταν η Τουρκία με συγκεκριμένες πλέον κινήσεις, δεν είναι δηλώσεις, δεν είναι διακηρύξεις, με συγκεκριμένα έργα δημιουργείται τελεσμένα στα κατεχόμενα, τα οποία στη συνέχεια, δεν έχω καμιά αμφιβολία, θα επιχειρήσει να αποτελέσουν μέρος στη λύση του Κυπριακού. Ναι, από την ενημέρωση που έχετε, το Προεδρικό δεν λαμβάνει υπόψη αυτές τις στρατηγικές κινήσεις της Τουρκίας. Δεν έχω καμιά ενημέρωση, έτσι δεν μπορώ να ξέρω τι. Από τις ενημερώσεις που είχατε κατά καιρούς, διότι αυτά δεν είναι χθεσινά, ναι, προχθεσινά. Αυτά με το πρωτόκολλο είναι χθεσινά και προχθεσινά. Ναι. Ας θυμίσω ότι εμείς είχαμε ασκήσει έντονη κριτική στο Υπουργείο Εξωτερικών, γιατί στην περίπτωση του αγωγού με το νερό, ενώ πήρε 2 χρόνια στην Τουρκία και περισσότερο για να μεταφέρει το νερό, δεν είχε αντιδράσει η Κυπριακή κυβέρνηση, δεν είχε πάρει κανένα μέτρο και η μόνη δήλωση που έχουμε από πλευράς της κυβέρνησης ήταν 2 μέρες πριν από τα εγκαίνια του αγωγού του Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος το αποκάλεσε ως κίνηση προσάρτησης. Τώρα έχουμε την εξαγγελία για μεταφορά του ηλεκτρικού ρεύματος και δεν έχουμε δει καμία αντίδραση από πλευράς της κυβέρνησης. Αυτά, αν δεν τα αποτρέψουμε. Δημιουργούνται τελεσμένα. Ασφαλώς δημιουργούνται τελεσμένα. Ας μην κρυβόμαστε. Και μάλιστα τελεσμένα που δεν θα μας επιτρέπουν να σκεφτόμαστε για λύση. Εάν η Τουρκία προχωρήσει στην προσάρτηση, θα είναι πολύ πιο δύσκολο για μας να ανατρέψουν τα δεδομένα. Στην έμεση προσάρτηση εννοείται. Με αυτές τις ενέργειες. Μα και η προσαρμογή της δημόσιας υπηρεσίας τη λεγόμενη με την τουρκική, σε τι εξυπηρετεί. Γιατί το κάνει η Τουρκία. Για να θεωρείται κομμάτι τουρκικό τα κατεχόμενα. Είναι σαν να τη μετατρέψει σε επαρχία. Μπορεί να είναι λειτουργικοί οι λόγοι που το κάνουν, κύριε Λίλη. Εμείς μεταρρυθμίζουμε τη δημόσια υπηρεσία μας. Δεν προσαρμόσαμε τη δημόσια μας υπηρεσία πάνω στο μοντέλο της Ελλάδας. Η Ελλάδα έχει το νομικό σύστημα του, έχει το υπηρετικό δίκαιο και εμείς έχουμε το αγγλοσαξονικό δίκαιο. Είναι τα κατάλοιπα. Όχι, είναι και ένα καλό δίκαιο. Δεν αντιλέγω, απλώς. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι εάν η Τουρκία ήθελε να αφήσει τους Τουρκοκύπριους να είναι έξω από την τουρκική επικράτεια, δεν θα προχωρούσε σε αυτά σε τα μέτρα. Δηλαδή κάποιος θα μπορούσε να δεν είχε ένα οραματισμό σε βάθος χρόνου, εννοείται. Ασφαλώς. Και αυτό πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο σοβαρού προβληματισμού και ανάλυσης από την κυβέρνηση και από το Εθνικό Συμβούλιο και να δούμε ποιους τρόπους θα τα αποτελέσει. Τώρα να λειτουργήσει το Εθνικό Συμβούλιο και μετά βλέπουμε τι συζητάμε. Γι' αυτό στείλατε επιστολή, δεν έχετε άλλο τρόπο να συζητήσετε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ξέρετε, να πείτε στον Πρόεδρο τον ίδιο να αποφασίσει τι θέλει να κάνει. Προσπαθεί να αποφασίσει από ό,τι καταλαβαίνουμε για την εύρυθμη λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου. Εμείς το τι λέμε και στην επιστολή είναι ότι ουσιαστικά οι επιλογές του Προέδρου είναι 2. Δεν έχει πολλές. Είτε θα αποφασίσει πραγματικά να μεταρρυθμίσει το θεσμό του Εθνικού Συμβουλίου για να καταστεί παραγωγικός, αποτελεσματικός, χρήσιμος και βοηθητικός και στον ίδιο και στη διαπραγματευτική ομάδα, είτε θα τον καταργήσει το θεσμό του Εθνικού Συμβουλίου. Για μένα η επιλογή να τον αφήσει ως έχει δεν υπάρχει. Είναι εκ των όνων κάνει. Δεν παράγει έργο. Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το άλλο. Αλλά ούτε και την κατάργηση φαντάζομαι θέλετε. Εγώ θα σας πω ότι λέμε στην επιστολή. Τι λέτε στην επιστολή σας, ναι. Εάν η πρόθεση του Προέδρου είναι να αφήσει το θεσμό ως έχει. Δεν θα συμμετέχετε. Θα προβληματιστούμε κατά πόσο αξίζει τον κόπο να συμμετέχουμε. Όταν πηγαίνουμε, ξέρετε, σε μια από τις τελευταίες συνεδρίες του Εθνικού Συμβουλίου,
ήγηρα ευθέως τον πρόεδρο της Δημοκρατίας το εξής ερώτημα. Το ρώτησα να μου πει αν του ήμουν χρήσιμο στη συνεδρία. Προσωπικά ή ως προσωπικά, σύνολο, ως σώμα. Όχι, προσωπικά δεν ήθελα να. Τι σας απάντησε. Δεν απάντησε. Γιατί δεν ήμουν χρήσιμο. Και ξέρετε γιατί δεν ήμουν χρήσιμο. Δεν μπορούσα να είμαι χρήσιμο. Όταν η όλη συζήτηση εξελίχθηκε στο ότι ποιο συνάντησε πριν 3-4 μήνες και γενικά επί του Κυπριακού εφόλη τη ύλη για το τι συζητήθηκε σε συνομιλίες γενικά, πώς μπορώ να βοηθήσω τον πρόεδρο, πώς μπορώ να του καταθέσω σχόλια ή ανησυχίες ή εναλλακτικές προτάσεις. Και εκείνος θα κρίνει. Εκείνος είναι ο πρόεδρος που θα αποφασίσει αν οι προτάσεις που θα του δώσουμε του είναι χρήσιμες ή όχι. Μπορεί να πει ότι δεν μου είναι χρήσιμες, τις πετάσω. Κάποιες μπορεί να τις βρει χρήσιμες. Αλλά για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να γίνει συζήτηση σε βάθος, μια-μια τις πτυχές του Κυπριακού, επί των εγγράφων, να μπορέσουμε να του δώσουμε όλες οι πολιτικές δυνάμεις τις απόψεις μας. Μήπως για αυτούς τους λόγους είναι που προωθείται και η ιδέα δημιουργίας σύστασης μόνιμης ή ad hoc Επιτροπής Κυπριακού στη Βουλή. Κοιτάξτε, η Βουλή στο παρελθόν, όταν είχα διατελέσει και παλιά βουλευτής, συζητούσε τουλάχιστον και στο κεφάλαιο Δέλτα. Εντάξει, πολύ διαφορετικό κεφάλαιο Δέλτα με το να υπάρχει μια ασφαλώς επιτροπή που να έχει και προσκεκλημένους. Το θέμα είναι οι προσκεκλημένοι να κάνουν πλήρη ενημέρωση. Και το ερώτημα που μπαίνει, η επιτροπή αυτή θα υποκαταστήσει το Εθνικό Συμβούλιο. Μην υπάρξει επικάλυψη στο τέλος. Είναι ένα ζήτημα που μας απασχολεί. Το θέμα δεν είναι η ενημέρωση, είναι η πλήρης ενημέρωση και για μας το πιο σημαντικό είναι η πρόσβαση στα έγγραφα. Χωρίς τα έγγραφα των συνομιλιών, δεν μπορεί κάποιος τεκμηριωμένα να υποβάλει εναλλακτικές προτάσεις ή ακόμη και να εντοπίσει ενδεχόμενους κινδύνους. Και γι' αυτό εμείς λέμε ότι ίσως ήρθε η ώρα να πάμε στη σύσταση ενός Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας. Όπως είναι το National Security Council που έχουν και η Αμερική και οι πλήστες σχεδόν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες. Και η Τουρκία. Και η Τουρκία. Γιατί ζητήματα ασφάλειας σήμερα στον σύγχρονο κόσμο δεν είναι μόνο το Κυπριακό. Δεν είναι μόνο στρατιωτικά και αμυντικά ζητήματα. Είναι και τα θέματα της οικονομίας που άπτουν της εθνικής ασφάλειας. Γεωστρατηγικά. Γεωστρατηγικά. Είναι τα θέματα ακόμα και του διαδικτύου που άπτουν της εθνικής ασφάλειας. Λοιπόν, αυτά όλα πρέπει να μπουν πλέον πάνω σε μια πιο επαγγελματική βάση. Εμείς λέμε να συσταθεί με νόμο και κανονισμού λειτουργίας. Να διαθέτει τα κονδύλια αυτών το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας που θα είναι υπό την Προεδρία ασφαλώς του Προεδρού της Δημοκρατίας. Και να είναι συμβουλευτικό. Να απασχολεί και εμπειρογνώμονες, τεχνοκράτες. Θα κάνουμε και άλλο επιτροπάτο, με όλο το σεβασμό το λέω. Δηλαδή, δεν είμαστε η μόνη χώρα του στον κόσμο. Εδώ το Εθνικό Συμβούλιο και δεν μπορούμε να το λειτουργήσουμε και θα κάνουμε Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας να λειτουργήσουμε. Ξέρετε, είναι λίγο παράδοξο αυτό. Εντάξει. Καταφέρνουν εδώ οι πολιτικοί αρχηγοί, η πολιτική ηγεσία του τόπου να κάτσει ένα τραπέζι και να συζητήσει επί της ουσίας και θα κάνουμε Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Η αποτυχία αντανακλά σε όλους σας, δεν αντανακλά μόνο στον πρόεδρο. Κοιτάξτε, επειδή έχω ζήσει και άλλους πρόεδρους της Δημοκρατίας. Δεν λειτουργούσαν όλοι οι πρόεδροι της Δημοκρατίας με τον ίδιο τρόπο το Εθνικό Συμβούλιο. Δηλαδή, ο συγχωρεμένος ο Τάσος Παπαδόπουλος πώς σας ενημέρωνε για το Κυπριακό διαφορετικά για να καταλάβουμε τη διαφορά. Να σας πω τη διαφορά. Ναι. Και ο Δημήτρης Χριστόφιος. Συγγνώμη για να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Λέω για τον Τάσο Παπαδόπουλο γιατί ήταν σε μια κρίσιμη περίοδο του Κυπριακού. Γι' αυτό. Εγώ θα σας πω και για τους δύο. Και για τον Δημήτρη Χριστόφια που δεν ήμουν στο Εθνικό Συμβούλιο. Έδιναν όλα τα έγγραφα των συνομιλιών σε όλα τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου. Μάλιστα, επί Τάσου Παπαδόπουλου όταν ξεκίνησαν οι συνομιλίες. Είχε συσταθεί η Επιτροπή του Εθνικού Συμβουλίου που βρισκόταν σε διαρκή συνεδρία και υπέβαλε εναλλακτικές προτάσεις στον Πρόεδρο. Τώρα, εμείς δεν έχουμε τα έγγραφα. Είναι μια μεγάλη διαφορά. Επειδή το. Ναι, όμως κύριε Λίθα, παραδείγμα. Συμβούλιο... Πρέπει να αναγνωρίσετε και το εξής πρόβλημα. Οι διαρροές εγγράφων από το Εθνικό Συμβούλιο προκαλούν ζημιά. Και επί Δημήτρη Χριστόφια, όταν δίνονταν τα έγγραφα, θυμάστε όλοι πολύ καλά τι γινόταν. Έδωσε σε κάποια στιγμή ο πρόεδρος Αναστασιάδης, προχώρησε στην ενημέρωση στη βάση εγγράφων και είδαμε τι έγινε. Δηλαδή, ο καταμερισμός ευθυνών δεν είναι μονόπλευρος. Δεν είναι μια απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας που δεν στηρίζεται και σε λογικά επιχειρήματα. Να σας πω κάτι. Από την αρχή δεν δόθηκαν έγγραφα. Εμείς από την ημέρα που μπήκαμε πριν τεθεί θέμα διαρροών, δεν μας είχε δοθεί κανέναν έγγραφο. Είμαστε η μόνη πολιτική δύναμη που δεν έχουμε κανέναν εκπρόσωπο μας, κανέναν δικό μας εμπειρογνώμονα στην διαπραγματευτική ομάδα. Δεν μας επιτράπηκε ούτε καν να επισκεφτούμε το Προεδρικό όπως μας καλούσε ο Πρόεδρος να μελετήσουμε επί τόπου τα έγγραφα. Διότι έγιναν όλες εξελίξεις. Μετά είχαν κλείσει οι πόρτες. Έκλεισε το δωμάτιο. Ναι. Εντάξει, τότε σε τι χρησιμεύει το Εθνικό Συμβούλιο, πετε μου, να πίνουμε καφέ. Ναι, όχι, μα γι' αυτό υπάρχει πρόβλημα. Να πίνουμε καφέ, δηλαδή. Να πάμε να καθόμαστε 3 ώρες εκεί. Όπως είπα και στον Πρόεδρο και το λέω και στην επιστολή μου, ο τρόπος που λειτουργεί σήμερα μας αφήνει 2 επιλογές. Είτε να επικροτούμε τον Πρόεδρο ότι καλά χειρίστηκε για 4 μήνες τις επαφές του και τις συνομιλίες, είτε να τον επικρίνουμε. Αυτά μπορούμε να τα κάνουμε και δημόσια.
Χρειάζεται να μαζεύεστε όλοι μαζί. Η ουσία του Εθνικού Συμβουλίου είναι να γίνει ένα συλλογικό προβληματισμό. Μια συλλογική στρατηγική. Μια ανταλλαγή απόψεων. Ρωτήσαμε και τον κύριο Σιζόπουλο χτες, επειδή έχει τεθεί το θέμα τη ρήτρα εμπιστευτικότητα. Εάν σα ζητηθεί να υπογράψετε τέτοιο έγγραφο, θα το πράξετε εσεί κυρίω. Δεν έχουμε πρόβλημα να το υπογράψουμε. Εμεί δεν διαρρεύσαμε ποτέ κανέναν έγγραφο και δεν είναι πρόθεσμα να διαρρεύσουμε κανέναν έγγραφο. Για να μην σα πω ότι εγώ το βρίσκω για χρειάστο. Τις απόψεις που έχουμε να πούμε. Καλά, αυτό δεν είναι και ο λαός πρέπει να γνωρίζει. Ασφαλώς, τη δουλειά μας κάνουμε εμείς οι δημοσιογράφοι. Δεν χρειάζεται να σας δώσω το έγγραφο για να ξέρετε την ουσία. Πρώτα θα σας δώσω την ανάλυση μου. Ναι, η οποία αναπόκειται σε προσωπικά, ίσως και υποκειμενικά κριτήρια ερμηνεία. Ασφαλώς. Και τα δικά σας θα είναι υποκειμενικά. Ναι, βοηθήστε με λίγο για το προηγούμενο, διότι ήθελα να το ρωτήσω. Εάν ο σκοπός του ενδιάμεσου χώρου είναι το εθνικό καλό, ο συνασπισμός για τον Κυπριακό. Περισσεύουν κάποιοι αυτός ο προαποκλεισμός του κινήματος αλληλεγγύη. Τώρα που κολλά, εάν σε συμβαδίζουν οι απόψεις στο Κυπριακό, που κατά την άποψή μου πιο κοντά στον ενδιάμεσο χώρο είναι η αλληλεγγύη, γιατί προαποκλείστηκε, ακούγεται έτσι λίγο εκδικητικό λόγω των εξελίξεων σε επίπεδο Προεδρίας της Βουλής. Πρώτα-πρώτα η ίδια η κυρία Θεοχάρου δήλωσε ότι δεν ανήκει στον ενδιάμεσο χώρο. Στον πατριωτικό χώρο. Αν αρχίσουμε να εσείς δεν θεωρείτε τον εαυτό σας τον πατριωτικό χώρο. Θα σας άρεσε να θεωρώ ότι οι υπόλοιποι χώροι δεν είναι πατριωτικοί. Όχι. Θα ήθελα να προσέξω ότι αποφεύγω να χρησιμοποιώ χαρακτηρισμούς που θίγουν. Ορολογίες. Ναι. Ορολογίες που θίγουν. Θα ήταν καλά να μας πείτε όμως την πραγματική σας άποψη. Η πραγματική μου άποψη είναι ότι υπάρχει μια μετακίνηση της αλληλεγγύης, η οποία ουσιαστικά έχει ενταχθεί στο κυβερνών σχήμα. Κατά την άποψη τη δική μας. Γιατί, επειδή εκλέχθηκε ο κύριος Σιλούρης στην Προεδρία της Βουλής. Θα δούμε αύριο στη Βουλή. Να σας πω όμως κάτι, κυρία Θεοχάρου, για να είμαστε δίκαιοι, το έχει ξεκαθαρίσει αυτό. Είπε ότι εμείς δεν έχουμε μπει σε καμιά συνδιαλλαγή. Όποιος έχει στοιχείο ότι εμείς έχουμε μπει σε συνδιαλλαγή και τα έχουμε βρει με τον συναγερμό να έρθει να τα φέρει. Και από εκεί που φώναζαν όλοι, δεν έκανε κανείς το βήμα μπροστά για να φέρει τα στοιχεία της συνδιαλλαγής. Άρα αυτό. Ποια στοιχεία, θέλετε να πείτε ότι υπογράψα συμβόλαια και τα έχω βάλει σε συνδιαλλαγή. Όχι, αλλά έστω μια πληροφόρηση. Θα φανούν στην πράξη. Ακριβώς αυτό θα σας έλεγα. Εγώ ρωτώ. Η κυρία Θεοχάρου έκανε αυτή τη δήλωση. Και τη σέβομαι τη δήλωσή τη. Θα δούμε τι θα κάνουν οι βουλευτές της αλληλεγγύης στη Βουλή. Δεν θα είναι η κυρία Θεοχάρου στη Βουλή. Θα είναι κύριε Λίχα, η ερώτηση ήταν για το Κυπριακό. Αφήστε την κοινοβουλευτική δράση. Για το Κυπριακό, θεωρείτε ότι η αλληλεγγύη προσχωρεί στο κυβερνητικό στρατόπεδο σε επίπεδο Κυπριακού. Θα σας απαντήσω απλά και με ειλικρίνεια. Η κυρία Θεοχάρου, για παράδειγμα, δεν γνώριζε ποια ήταν η πολιτική του κυρίου Αναστασία στο Κυπριακό. Βεβαίως γνώριζε. Γιατί την κατακρίνει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Γιατί το στήριξε στις εκλογές του 2013. Απλή ερώτηση. Όταν λέτε τον στήριξε, τώρα τι ακριβώς εννοείτε. Ποιον στήριξε στις προεδρικές εκλογές τις τελευταίες η κυρία Θεοχάρου. Ναι, πρέπει να απαντήσει η ίδια όμως αυτή την ερώτηση. Αυτό όχι εμείς. Άρα είναι η απάντησή μου στο ερώτημα τι θα κάνει στον Κυπριακό. Και τι θα κάνει στις επόμενες προεδρικές εκλογές, για παράδειγμα. Αυτό δεν το γνωρίζω. Εγώ λέω όμως ότι τίποτε δεν αποκλείω, γιατί. Πριν από τρία χρόνια. Όπως το λέτε, κύριε Λίχα, ξέρετε πώς ακούγεται, ότι όλα αυτά που λέει δημοσίως η κυρία Θεοχάρου δεν τα πιστεύει κιόλας. Όχι, εγώ λέω ότι εγώ όταν διαφώνησα με την υποψηφιότητα Χριστόφια, ήμουν υπουργός εξωτερικών, υπέβαλα την παρέτησή μου και εξέφρασε τη διαφωνία μου δημόσια. Και κύριε Θεοχάρου, έφυγε από το Δημοκρατικό Συνέδριο. Την κρίσιμη ώρα. Κύριε Λίγα, ο καθένας κάνει την επιλογή. Ασφαλώς. Η κυρία Θεοχάρου επέλεξε να διαχωρίσει τη θέση της και νομίζω ότι είναι εξαφέστατη θέση της στο Κυπριακό. Και πραγματικά σε ποια βάση κάνετε τώρα αυτή την ανάλυση ότι έχει προσχωρήσει στο Δημοκρατικό Συναγερμό και ιδίως τα θέματα του Κυπριακού που δεν υπάρχει καμία σχέση. Εγώ δεν προδικάσα. Υπόβαλα μια ερώτηση. Κάνατε μια διαπίστωση. Ναι, με κάνατε μια διαπίστωση. Σωστά το είπατε. Ότι έχει προσχωρήσει. Ναι. Και απαντούσατε στον απαντούσατε, κύριε Λιλικά, στον προαποκλεισμό της αλληλεγγύης από αυτόν τον συνασπισμό που θέλετε να κτίσετε. Σας είπα και πριν ότι η ίδια με δήλωση της είπε.